Η Λάρισα επέστρεψε στη Super League παραχωρώντας τον βαθμό της οπαλίας στον Ηρακλή χάρη στο τραγικό λάθος του Ντεγκρά στο 65. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας την είδε Νόιερ και το πλήρωσε, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Αλέξη Κούγια, ο οποίος σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες φέρεται να τον χαστούκησε. Λίγες ώρες μετά οι Βυσσινοί ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ντεγκρά, ενώ ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών κατήγγειλε τη συμπεριφορά του Αλέξη Κούγια. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ηρακλής προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Λάμπρου στο 11, αλλά η Λάρισα γύρισε στο μάτς με δύο γκολ του Αβραάμ στο 15 και στο 55 πριν ο Λεοζίνιο εκμεταλλευτεί το λάθος του Ντεγκρά και κάνει το τελικό 2-2.